Έχει κανένα νόημα η δήλωση Πομπέο μετά τις χθεσινοβράδινες εξελίξεις στο τηλεφώνημα Τραμπ-Ερντογάν? Ναι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να περιμένουμε να ξυπνήσει η Αμερική σε 7 ώρες περίπου, για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το τι σημαίνει αυτή η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου. Και το λέω αυτό διότι αντιμετωπίσαμε το ίδιο πρόβλημα περασμένο Δεκέμβριο, όταν ανακοίνωσε ο κύριος Τραμπ ότι αποχωρεί από τη Συρία, και βεβαίως ότι την αποχωρήσει έμεινε και πιο βαθιά μέσα στη Συρία. Εκείνη η ανακοίνωση του προκάλεσε την παραίτηση του Υπουργού Άμυνας του κυρίου Μάτης. Αντιλαμβανόμαστε, Γιώργο, ότι το State Department και το Πεντάγωνο διαφωνεί με την απόφαση του Λευκού Οίκου. Οπότε ας περιμένουμε να ξυπνήσουν, γιατί μήπως έχουμε ξανά και καμία παρέτηση. Τώρα στο βασικό ερώτημα. Πρώτα απ' όλα ήθελα να πω, για να είμαστε και σωστοί δημοσιογραφικά, ότι ήταν μια πολύ καλή επίσκεψη, η επίσκεψη του κ. Πομπέο. Έγιναν θετικές δηλώσεις, έγιναν θετικές ανακοινώσεις. Οι συζητήσεις πίσω από τις κλειστές πόρτες πήγαν πάρα πολύ καλά. Τα ερωτήματα που υπέβαλε ο Πρωθυπουργός και η Υπουργή Άμυνας και Εξωτερικών απαντήθηκαν από τους Αμερικανούς σε όλα τα θέματα. Και βεβαίως και στα θέματα που αφορούν την Κυπριακή ΑΟΣ, που αφορούν τα χωρικά ύδατα της Κύπρου και τις απειλές στο Αιγαίο. Τώρα, το θέμα είναι ότι εάν η Τουρκία δεν αποχωρήσει από την Ανατολική Μεσόγειο, δεν σταματήσει τις προκλήσεις και ένα σωρό άλλα δεν, τι μπορεί να κάνει σε αυτήν την περίπτωση η Αμερική? Η προσωπική μου γνώμη είναι να μην περιμένει κανείς. Αυτά που ακούω από διάφορους ψυχασμένους, ότι η Αμερική θα συγκρουστεί με την Τουρκία για χάρη της Κύπρου, της Ελλάδας. Εγώ δεν το βλέπω αυτό. Τώρα, στο βασικό σου ερώτημα, η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Πομπέο είπε αυτά που είπε. Μετά από την απόφαση του κυρίου Τραμπ για τους Κούρδους και την Βόρεια Συρία, ο καθένας πρέπει να προβληματίζεται. Ότι τι αποδεικνύει αυτή η απόφαση του κυρίου Τραμπ? Ότι παίρνουν πρωτοβουλίες οι υπουργοί του, καταλήγουν σε συμφωνίες με χώρες και στο τέλος μπορεί κάλλιστα με μια ανακοίνωση δική του και με ένα tweet, με μια κίνηση στο διαδίκτυο, να ανατρέψει την αποφάση στον υπουργό. Σωστό. Γι' αυτό βεβαίως να μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Πομπέο είναι ένας πολύ ισχυρός υπουργός. Θεωρώ ότι αυτά που δήλωσε τα πιστεύει ο ίδιος. Άλλωστε δεν αποφασίστηκαν να ανακοινωθούν την τελευταία στιγμή. Η χώρα είναι πολύ σοβαρή. Αφήνω τον πρόεδρο έξω, έτσι, ενώ όταν λέω η χώρα, το βαθύ κράτος. Είναι πολύ προσεκτικό, κάνει σωστές τις κινήσεις του πριν να πάρει αποφάσεις. Κάθονται και συζητούν και πήρα κάποιες καλές αποφάσεις που αφορούν την Ελλάδα. Η μία είναι ότι αν, απαντώντας στο ερώτημα της συναδέλφου της Wall Street Journal, αν χτυπηθεί η χώρα ή ένα νησί, τι θα κάνει η Αμερική, και εν πάση περιπτώσει πρέπει να πούμε ότι στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και η Αμερική και οι χώρες του ΝΑΤΟ, οι υπόλοιπες, όταν χτυπηθεί μια σύμμαχος τους, είναι υποχρεωμένες να παρέμβουν να βοηθήσουν. Άρα θεωρώ ότι ο κύριος Πομπέο έδωσε αυτή την απάντηση, έχοντας στο μυαλό του αυτή τη συμφωνία που υπάρχει μεταξύ των χωρών του ΝΑΤΟ. Μιχάλη, αν μου επιτρέπεις, πριν από λίγο το YPG ανακοίνωσε ότι ήδη υπάρχουν κινήσεις απόσυρσης των Αμερικανών από τα σύνορα. Ναι, αυτό η απόφαση του Λευκού, του κυρίου Τραμπ, σύμφωνα με πληροφορίες από την Ουάσιγκτον, είναι ότι θα αποσυρθούν από τα σύνορα, αλλά δεν θα αποχωρήσουν από τη Συρία. Μιχάλη, πες μου όμως, επειδή ξέρω ότι είσαι πάντα εντάξει, κρατάς το επίσημο. Εσύ βγάζεις ειδήσεις συνήθως, οφείλω να το πω. Και μερικοί ακόμη συνάδελφοι, εντάξει, να το συμπληρώσω. Θα μπορούσα να πω ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια σοφή λαϊκή παροιμία. Ο λόγος σου με χόρτασε και το ψωμί σου φάτο. Δηλαδή, εντάξει, ο Πομπέο έχει δίκιο, έχει πάει ένα βήμα μπροστά. Αλλά αρκεί. Όταν στην ουσία. Και συμφωνώ μαζί σου και συμφωνώ μαζί με αυτούς που έχουν αμφιβολίες. Έχω και εγώ αμφιβολίες, διότι τον ζούμε τον πρόεδρο καθημερινά. Ζούμε την αλλαγή των αποφάσεών του. Ζούμε αυτή την απίστευτη κατάσταση ότι ενώ συμφωνεί με τους συμβούλους του, μπορεί να μιλήσει με ένα ξένο ηγέτη και να αδειάσει τους συμβούλους του. Τι έγινε βασικά εχθές? Τηλεφώνησε ο Καλίν στον νέο σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου. Προφανώς, εικάζω τον απείλησε ότι μπαίνουμε μέσα το βράδυ, διότι οι πληροφορίες που υπήρχαν εχθές
Το ξέρεις, ήταν τα διεθνή ιστορία το έστελαν ότι επίκειται η εισβολή. Οπότε προφανώς ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε να του μιλήσει προσωπικά. Λοιπόν, άλλες είναι αποφάσεις του Λευκού Οίκου, άλλες είναι αποφάσεις του Πενταγώνου και του State Department. Άλλωστε δημόσια έχουν ανακοινώσει ότι δεν θα επιτρέψουν στους Τούρκους να σφαγιάσουν, χρησιμοποίησαν αυτή τη λέξη Κούρδους. Και ξαφνικά έχουμε μια άλλη απόφαση. Βγαίνει στις 11 το βράδυ τοπική ώρα εκεί, 6 το πρωί ώρα Ελλάδος, ο κύριος Τραμπ με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου και λέει αυτά που λέει. Αλλά έχει ένα σημείο μέσα που με προβληματίζει πάρα πολύ, εκτός από το γεγονός ότι ανακοινώνει την εισβολή. Έχει ένα σημείο που λέει ότι τους τσιχαντιστές, οι οποίοι είναι αρκετές χιλιάδες, είναι αυτοί οι σκληροί τσιχαντιστές που τους κρατούν οι Κούρδοι σε φυλακές κουρδικές. Λέει ότι αυτούς θα τους δώσω στην απειλή στην ουσία τη Γαλλία και τη Γερμανία, ότι αφού δεν βοηθήσατε όταν σας είπαμε, τώρα θα αντιμετωπίσετε προφανώς ένα πρόβλημα, και απειλή θα τους δώσει στους Τούρκους. Η οποία, όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι μια ζεστή πατάτα. Τι θα τους κάνει η Τουρκία αυτούς? Θα τους στείλει στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, ας πω εγώ. Μπορεί. Πάντως είχαμε το περίεργο, μια χώρα να ανακοινώνει την εισβολή μιας άλλης χώρας, έτσι, εναντίον των συμμάχων της πρώτης χώρας. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι η πρωτιά πάλι και του κυρίου Τραμπ. Είναι πρωτιά πάλι του κυρίου Τραμπ. Αυτό λέει κάτι, Μιχάλη, για τη φέρουσα αντίληψη του κόσμου και χωρών και λαών απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν επικυρωθεί, δηλαδή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι απομονωμένες αυτό το διάστημα. Έχουν χάσει αυτό που λέμε την παλιά Ευρώπη. Ήταν η βασική τους σύμμαχη. Αυτή τη στιγμή, αν παρακολουθείς τις αποφάσεις των Βρυξελών, στο 75% των θεμάτων είναι εναντίον της πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Βέβαια, πώς μπορεί να μην είσαι εναντίον της πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών, αφού είναι αλλοπρόσαλη η πολιτική? Δηλαδή, δεν έχει πολιτική ο Λευκός Οίκος. Ευτυχώς λειτουργεί ακόμα το βαθύ κράτος του State Department και του Πενταγώνου. Αλλά βλέπεις ότι ο πρόεδρος, έτσι, αυτός ο απρόβλεπτος άνθρωπος και επίσης αυταρχικός άνθρωπος, δηλαδή μπορεί να ισοπεδώσει τα πάντα στην πόλη. Τα πάντα. Ιδιαίτερα ανθρώπους όπως είναι ο κύριος Πομπέο και όπως είναι ο κύριος Έσπερο, ο υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Εντάξει. Και βεβαίως ευτυχώς κάποιοι Τούρκοι πολιτικοί ηγέτες στο εσωτερικό μας κάνουν το καλό ότι λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Ακριβώς. Ευτυχώς που υπάρχει ο Ρότσα Βούσογλου. Α, μπράβο. Βρίζει το Μακρόν, βρίζει τον Εύρο. Θέλω να κλείσουμε ως εξής, Μιχάλη μου, όμως. Υπάρχει και μια πραγματικότητα που αφορά τον ελληνισμό. Αφορά την Ελλάδα. Αφορά πρωτίστως την Κυπριακή Δημοκρατία. Έχω τον τέος Υπουργό Εξωτερικών. Έχει κάνει μια δήλωση ότι δεν έχουμε πάρει μυρωδιά στην Ελλάδα και η νέα κυβέρνηση την αλλαγή ταχύτητας από την Τουρκία. Και δεν μπορούμε να μένουμε στα λόγια. Ή εννοούμε την αποτροπή, λέει ο Νίκος Κοτζιάς, ή δεν την εννοούμε, διότι από το 1974 πάμε, εσύ το έχεις πει πρώτος, σε τρίτο Ατύλα, αυτή τη φορά στη θαλάσσια ζώνα. Ναι. Μελέτησα τη δήλωσή του. Βεβαίως είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ έξυπνος, ο οποίος έδειξε και την αγάπη του για την Κύπρο όταν ήταν υπουργός εξωτερικών. Είναι ανησυχητικό αυτή η προειδοποίηση του, πρέπει να μας ανησυχήσει. Αντιλαμβάνομαι ότι η παρούσα ελληνική κυβέρνηση ενδιαφέρεται πρωτίστως για το θέμα της οικονομίας και βεβαίως πώς μπορεί να διαφωνήσεις με αυτό, διότι μια χώρα δεν έχει ισχυρή οικονομία δεν μπορεί να υποστηρίξει την εθνική της κυριαρχία και την εξαρτησία. Όμως υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή που λέγεται Ερντογάν, που λέγεται Τουρκία. Έχει ήδη συντελεστεί τρίτη εισβολή στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μετά από την τελευταία κίνηση του Γιαβούς, περίμενε κάποια κίνηση από την Αθήνα, η οποία όμως δεν έγινε. Ξαφνικά σηκώνεται σήμερα ο κύριος Δέρδιας και πάει στην Λευκοσία να ενημερώσει για κάτι πάρα πολύ σοβαρό την Κυπριακή κυβέρνηση. Τι είναι αυτό το σοβαρό? Είναι κάτι που είπε ο κύριος Πομπέο? Μήπως ο κύριος Πομπέο τους είπε ότι κοιτάξτε, για να τελειώνουν αυτές οι ιστορίες μοιραστεί το φυσικό αέριο? Τώρα, κάνω υπόθεση. Αλλά είμαι βέβαιος ότι ο λόγος για τον οποίο σπέβδει στη Λευκοσία είναι οι συζητήσεις που είχαν στην Αθήνα με τον κύριο Πομπέο.
Θέλω να μου πεις κλείνοντας λοιπόν, επειδή το λες και το αναλύεις και λες ότι πρέπει να ξυπνήσει και η Αθήνα και η Λευκωσία, και όσοι θεωρούν ότι λύσεις τύπου διζωνικής δικοινοτικής χωριστών κρατών και τα λοιπά είναι η λύση, θα ξυπνήσουν ένα πρωί και θα καταλάβουν πως η τουρκική σφραγίδα θα έχει μπει πλήρως σε όλο το νησί. Θεωρείς ότι είμαστε σε τέτοιο κομβικό σημείο? Νομίζω ότι είμαστε σε κομβικό σημείο. Υπάρχει ένας απίστευτος εκβιασμός εναντίον του κ. Αναστασιάδη. Χρησιμοποιούνται, Γιώργο, και τα θέματα της διαφθοράς. Ναι. Δυστυχώς στην Κύπρο τα δικηγορικά γραφεία, όχι όλα, τα λογιστικά γραφεία, όχι όλα, είναι κέντρα διαφθοράς. Έχουν αναμειχθεί σε διάφορες ιστορίες με τους ολιγάρχες. Άρχισαν να βγαίνουν διάφορα δημοσιεύματα και το γεγονός ότι βγαίνουν αυτό το διάστημα που πιέζεται πάρα πολύ η Λευκωσία για να εισέλθει σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων, εμένα με προβληματίζει. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η ακραία επιθετικότητα της Τουρκίας, δεν μπορείς να διαπραγματεύεσαι. Για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, θα έπρεπε να κάνει μια κίνηση ο κ. Ερντογάν να αποσύρει τα πλοία του από την Κυπριακή ΑΟΣ και από τα χωρικά ύδατα. Θα το κάνει? Εγώ νομίζω ότι δεν θα το κάνει. Εάν λοιπόν ο κ. Αναστασιάδης μαζί με τη σέρεση και τον κ. Μητσοτάκη πάει σε διαπραγματεύσεις, θα αντιμετωπίσουμε την επόμενη χρονιά δυσάρεστες καταστάσεις. Αυτή είναι η γνώμη μου. Λέει εδώ ένας ακροατής, παρακαλώ απάντησέ του. Ναι. Θεσσαλονίκη στέλνει το μήνυμα. Καλημέρα. Ρωτήστε τον κύριο Ιγνατίου πώς δικαιολογεί αυτή τη δοτικότητα τελικά του Τραμπ έναντι του Ερντογάν, ενώ του έχει κάνει τα τόσα. Ναι, έχω τοποθετηθεί αρκετές φορές για αυτό το θέμα. Πρέπει να σας πω ότι προβληματιζόμαστε πάρα πολύ. Αλλά έχουμε καταλήξει σε ένα συμπέρασμα ότι έλκεται από τους αυταρχικούς ηγέτες. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο ως υπόθεση, διότι όταν δεν έχεις αποδείξεις πρέπει να είσαι προσεκτικός, έχει επιχειρηματικά συμφέροντα ο κύριος Ερντογάν, ο κύριος Τραμπ στην Τουρκία. Έχει επιχειρηματικά συμφέροντα. Έχει. Και το τρίτο είναι, εάν υπάρχει κάποια πιθανότητα εκβιασμού, και αν μου επιτρέπετε με πολύ προσοχή, διότι δεν έχω στοιχεία, κάνω μια υπόθεση αυτή τη στιγμή. Έχει υποθεί πάρα πολλές φορές ότι οι Ρώσοι έχουν κάποια στοιχεία εναντίον του κ. Τραμπ. Οι Ρώσοι με τους Τούρκους πλέον είναι στρατηγικοί εταίροι και πρέπει να το καταλάβουμε και εμείς. Οι Αμερικάνοι δυσκολεύτηκαν να το καταλάβουν, αλλά νομίζω το τελευταίο καιρό το έχουν αντιληφθεί. Εγώ δεν θα αποκλείσω ότι υπάρχει και αυτό το στοιχείο του εκβιασμού βάσει κάποιο στοιχείο που έχουν. Και το τέταρτο που έχω να σου πω, και ήθελα να το πω και προηγουμένως, Γιώργο, είναι ότι έχω την αίσθηση ότι αυτή η ακραία επιθετικότητα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να έχει σχέση και με τη Ρωσία. Αυτή τη στιγμή αυτά που συμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο εξυπηρετούν 100% την Μόσχα και δεν εξυπηρετούν τον ΝΑΤΟ, το οποίο είναι μέλος της Τουρκίας. Έχεις απόλυτο δίκιο. Απάντησε και σε ένα φίλο ακόμη από τα Γιάννενα. Κοίτα να δεις τώρα σήμερα τι μου έκανε ο Μιχάλης ο Ιγναντίου. Πρέπει να φύγω, αλλά εντάξει. Όχι, απάντησε το. Άρα λέει, κύριε Ιγναντίου, δίνουμε για πρώτη φορά τόσο πολύ γη και τόσο πολύ είδωρ επιπλέον στους Αμερικανούς, και αντί οποιοδήποτε άλλο ανταλλάγματος ισχυρού, έχουμε ένα Ερντογάν να μπουκάρει σήμερα στη Βόρειο Συρία. Εντάξει, ακόμα δεν έχει μπουκάρει στη Βόρεια Συρία. Πρέπει πρώτα απ' όλα να φύγουν οι Αμερικανοί. Θα περάσουν, φαντάζομαι, μερικές μέρες για να γίνει αυτό. Αλλά εγώ, όπως είπα και στην αρχή, πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα μας ξημερώσει στην Ουάσιγκτον, γιατί οι διαφωνίες υπάρχουν και αν υπάρχουν διαφωνίες κλπ. Τώρα για το θέμα της συμφωνίας. Η συμφωνία είναι μονοετής. Για να υπάρχουν χρήματα στο τραπέζι, και το λέω έτσι τόσο απλά, πρέπει για να εγκρίνει η κονδύλια το Αμερικανικό Κογκρέσο, πρέπει η συμφωνία να είναι τουλάχιστον 5 χρόνια. Όταν αποφασίσει η Αθήνα, και νομίζω ότι αποφάσισε να το κάνει του χρόνου, να γίνει 5 ετής αυτή η συμφωνία, νομίζω ότι θα ακούσουμε και τα οικονομικά ανταλλάγματα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ο καθένας δυστυχώς στην Ελλάδα βλέπει τα πράγματα και από την κομματική σκοπιά μερικές φορές μόνο.
θεωρεί ότι εντάξει έχουμε εδώ τους υπεριαλιστές και λοιπά και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Αν το δεις όμως έτσι πάρα πάρα πολύ ψυχρά, η Αθήνα, ο Πρωθυπουργός, ο σημερινός Πρωθυπουργός και ο κάθε Πρωθυπουργός, από τη στιγμή που μπαίνουν σε αυτή τη συμφωνία και σε αυτή τη διαδικασία, πρέπει να προσπαθήσουν να έχουν ωφέλη για την Ελλάδα. Μελετώντας κανείς τη συμφωνία, μπορεί να δει ότι υπάρχουν ωφέλη. Είδα και τον τίτλο του φίλου μας του Σάφου του Λιγερού, ότι έδωσε πολλά, πήρε λίγα ίσως είναι αυτό το νόημα. Αλλά από την άλλη πλευρά θέλω να ελπίζω ότι λόγω αυτής της συμφωνίας υπάρχει και μια, μια κάλυψη αθές της εθνικής ασφάλειας της Ελλάδας. Μιχάλη Συγναντίου. Δεν είναι αυτό που δεν πήρε η Ελλάδα το απόλυτο, αλλά νομίζω ότι πήρε αρκετά πράγματα. Πρέπει να περιμένουμε να περάσουν αρκετές μέρες για να δούμε τα αποτελέσματα πραγματικά αυτής της επίσκεψης. Εμένα το μυαλό μου είναι στη Βόρεια Συρία για το τι θα γίνει εκεί. Θα μας επηρεάσει σίγουρα 100%. Αλλά να έχουμε λίγη υπομονή μέχρι να ξυπνήσει η Αμερική.